Άγιε Πρωτοσύγκυλε, καλησπέρα σας, ευλογείτε. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην ιστορική Ιερά Μονή Παναγίας Τσούκας. Η οποία πανηγυρίζει κάθε χρόνο στις 8 του Σεπτέμβρη. Η Παναγιά μας, η κυρία της Τσούκας, εορτάζει. Και εύχομαι να έχουμε όλη την ευλογία της και να πρεσβεύει και το καλό όλων μας. Βεβαίως. Γνωρίζετε ως υπηρώτησα ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο υπηρωτικό προσκύνημα. Για τους υπηρώτες, η κυρά της Τσούκας συμβολίζει ότι η Παναγία προσκιώτησε για τη Ρούμελη, ότι η Παναγία ισομελά για τον ποντιακό ελληνισμό και ούτω καθεξής. Έχει συνδεθεί άρρηκτα με τις ζωές των υπηρωτών, αφού εδώ και 400 χρόνια περίπου αποτελεί έναν τυλαυγή φάρο διαφύλαξης των γραμμάτων, του πολιτισμού και κυρίως της συνεχούς λειτουργικής και μυστηριακής ζωής από την ίδρυσή της, από την ανέγερσή της μέχρι και σήμερα. Έχει μακράχρονη ιστορία η Παναγιά της Τσούκας. Έτσι με λίγα λόγια θα ήθελα να πάμε το χρόνο πίσω να μας πείτε την ιστορία της. Πώς δημιουργήθηκε και χτίστηκε εδώ στο ελληνικό, στον λόφο του χωριού. Η παράδοση διασώζει ότι κατά τον 10ο αιώνα βρέθηκε κάποια εικόνα της Παναγίας εδώ στο λόφο, γιατί Τσούκα στην βλαχική διάλεκτο σημαίνει κορυφή. Στην κορυφή λοιπόν εδώ βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας, η οποία έγινε αιτία ιδρύσεως, ανεγέρσεως αυτού του μοναστηριού. Όμως η αρχαιολογική τεκμηρίωση μας οδηγεί στο 1670, όπου κτίζεται πρώτα το Καθολικό μαζί με το Ηγουμενείο και την σημερινή Τράπεζα της Μονής. Είναι τα δύο αρχαιότερα εκτίσματα. Άρα εμείς ως αρχική ημερομηνία ύπαρξης της Μονής λαμβάνουμε το 1670. Πάντως βλέπω τα τελευταία χρόνια ειδικά που έχει πάρα πολύ και τουρισμό στην περιοχή μας. Διαψεύστε με αν έχω λάθος ότι οι προσκυνητές, οι άνθρωποι που προσελκύονται και έρχονται στην Μονή δεν είναι μόνο χριστιανοί. Έχω την εντύπωση ότι έρχονται πολλοί άλλοι άνθρωποι να προσκυνήσουν και να δουν την ιδιαίτερη τοποθεσία κιόλας που είναι πάρα από τη χαράδρα του Φίκου η Ιερά Μονή, αλλά και εντυπωσιάζονται από όλα αυτά που βλέπουν εδώ, ακόμα και δεν είναι χριστιανοί. Ναι, όντως η τουριστική προσέλευση ανθρώπων από διάφορες χώρες και κατά συνέπεια και θρησκεύματα είναι εντυπωσιακή τα τελευταία κυρίως χρόνια. Έρχονται με σεβασμό, αλλά όχι με κάποιαν ιδιαίτερη θρησκευτικότητα όσον αφορά την προσέγγιση του χώρου σαν τόπο λατρείας του Τριαδικού Θεού, αφού ο καθένας πρεσβεύει αυτό που πρεσβεύει. Πάντως οφείλουμε να πούμε σε αυτό το σημείο ότι πολλές φορές οι ξένοι επισκέπτες επιδεικνύουν μεγαλύτερο σεβασμό από ότι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Μου δίνετε τώρα κατάλληλα αφορμή να σας ρωτήσω, έτσι το θύσεις της κουβέντας μας, το θύσεις ευκαιρίας της κουβέντας μας, αν δεν βλέπετε τα τελευταία χρόνια να έχει κλονιστεί η πίστη των ανθρώπων, γενικότερα και των υπηρωτών εδώ μιας και διαβιούμε στην πόλη των Ιωαννίνων. Τα τελευταία χρόνια έχουν κλονιστεί πολλά γύρω μας, αλλά ευτυχώς δεν έχουν καταρρεύσει όλα. Και κάτι που δεν έχει καταρρεύσει είναι η πίστη μας στον Θεό, η πίστη μας στο ότι μπορούμε να καθημερινά να γνωρίζουμε ότι υπάρχει χάρη στο Θεό που μας ενισχύει για να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες της ζωής. Αυτός ο τόπος κυρίως είναι ένας τόπος όπου η πίστη ξεδιπλώνεται στα μάτια των ανθρώπων που έχουν να διηγηθούν ο κάθε ένας διαφορετικές ιστορίες. Εγώ ανέλαβα την ηγουμενία της Μονής με την ευχή και την ευλογία του Μητροπολίτου μας Σεβασμιωτάτου Ιωαννίνων κυρίου κυρίου Μαξίμου το τελευταίο χρονικό διάστημα από τον Νοέμβριο. Πιστέψτε με, έχω ζήσει συγκλονιστικές στιγμές εδώ στο μοναστήρι της Τσούκας που δείχνουν την ορατή παρουσία της χάρητος του Θεού στις ζωές των ανθρώπων που την αποζητούν και την συναντούν βεβαίως ατενίζοντας με ελπίδα στο πρόσωπο της κυρίας Θεοτόκου, την οποία υπερευλαβούμεθα οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, υπεραγαπούμε οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ας μην ξεχνάμε ότι υπήρχε παλαιά παράδοση στον τόπο αυτό, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει διακοπεί με απόφαση της Συνόδου βεβαίως, όχι της τοπικής μας εκκλησίας,
και το έθος αυτό έχει να κάνει με τις βαπτίσεις των μικρών παιδιών, τα λεγόμενα τσουκάκια. Έτσι τα λέω εγώ χαριτολογώντας, όταν μου λέει κάποιος εγώ έχω βαπτιστεί εδώ, του λέω είσαι τσουκάκι, σε παιδί της Παναγίας. Αν μετρήσουμε τα τσουκάκια στα Γιάννενα, θα βρούμε ότι οι μισοί γενιώτες είναι βαπτισμένοι. Είναι πάρα πολλά. Χαίρομαι που το διευκρινίζεις αυτό το σημείο, ότι είναι με απόφαση της Ιεράς Συνόδου, γιατί η πλειοψηφία των συμπολιτών μας έχει την εντύπωση ότι ήταν με απόφαση του Μητροπολίτη, του κ. Μαξίμου, να απαγορευτούν οι βαπτιστές. Αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε και να το τονίσουμε. Ο Μητροπολίτης έκανε αυτό που οφείλουμε όλοι να κάνουμε, υπακοή στην Εκκλησία. Εφόσον η Εκκλησία αποφάσισε κάτι τέτοιο, ο Σεβασμιότητος τήρησε αυτό που η Εκκλησία αποφάσισε. Πώς δικαιολογούν αυτή την απόφαση, όχι μόνο για την Ιερά Μονή της Λούκας, και για όλα τα μοναστήρια? Δεν γίνεται πουθενά πια. Δικαιολογείται από το γεγονός ότι τα μυστήρια έχουν να κάνουν και με την εδραίωση των σχέσεων των ενωρητών με την τοπική ενωρία. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν η ενωρία να μην γνωρίζει τους ενωρίτες. Πώς θα τους γνωρίσει αν δεν υπάρχει προσωπική επαφή μέσα από την μυστηριακή ζωή, να βαπτιστούν, να λειτουργούνται, να εξομολογούνται. Άρα, και να πούμε και κάτι άλλο. Τα μοναστήρια δεν είναι ούτε για βαπτίσεις ούτε για γάμους. Καλά, γάμοι απαγορεύονται ούτως ή αλλιώς στις μονές, δεν τελούνται γάμοι. Αλλά αυτό είναι διακονία των ενωριών. Άρα, κατά την ταπεινή μου άποψη, καλώς η Εκκλησία έκανε και περιόρισε, και δεν είχε να κάνει με τα μοναστήρια, αυτό είχε να κάνει με τα μυστήρια που γίνονται σε παρεκκλήσια, που γίνονται σε υπαίθρια, σε θάλασσα. Πολύ στα παραθαλάσσια κτλ. Ναι. Εγώ είχα την εντύπωση, Πάτερ, ότι αυτό συνέβαινε κυρίως λόγω της κοσμικότητας και όλης αυτής της φασαρίας από που όταν η κοσμικότητα, να ακολουθούν τα μυστήρια, ναι. Όταν λοιπόν η κοσμικότητα παρισφρεί μέσα στην Εκκλησία, το μυστήριο μετατρέπεται σε τελετή. Ναι, και δεν συνάδει κυρίως με τη μυστηριακή ζωή και τη μοναχική ζωή. Και οι τελετές έχουν ημερομηνία λήξεως, τα μυστήρια όχι. Πολύ σωστά. Ευελπιστώ ότι είναι κατανοητό το σχόλιο που κάνει. Κατάλαβα, ναι. Κλείνοντας, Πάτερ, έχετε πολύ λίγο διάστημα που έχετε αναλάβει εδώ την Ιερά Μονή Τσούκας, αλλά ήδη έχετε σηκώσει μανίκη και κάνετε σπουδαίο έργο. Ήδη βλέπουμε τις αλλαγές. Τι άλλο σχεδιάζετε για το προσοχές μέλλον? Τίποτα. Όσο η Παναγία επιτρέψει και ο Δεσπότης συγκατατεθεί να βρίσκομαι εδώ, μου αρκεί που τις ανάβω κάθε μέρα το καντήλι της. Δεν έχω να κάνω τίποτα περισσότερο στο μοναστήρι αυτό, το οποίο εκ των πραγμάτων είναι πολύ ολοκληρωμένο, έτσι. Η παρουσία μας εδώ είναι να ανάβουμε το καντήλι της Παναγίας. Και η επιθυμία του Δεσπότη, αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Αν μη τουλάχιστον αυτό, έτσι. Επιμερών του κατάφερε να ανοίξουν πολλά μοναστήρια τα οποία ήταν έρημα και η επιθυμία του είναι να ανοίγουν τα μοναστήρια τα οποία κτίστηκαν, δημιουργήθηκαν για να είναι ανοιχτά, όχι για να είναι κλεισμένα. Και να υπάρχει κάποιος να ανάβει το καντήλι του Αγίου, της Αγίας, της Παναγίας, του Χριστού, που τιμά το μοναστήριο. Λοιπόν, αν με τη βοήθεια του Θεού μπορούμε και το καταφέρνουμε αυτό, τότε μερικώς έχουμε ολοκληρώσει την αποστολή μας. Γιατί, ποια είναι η αποστολή μας? Να πάρουμε το χέρι του ανθρώπου και να το ενώσουμε με το χέρι του Θεού. Τα μοναστήρια πάντα είχαν αυτή την ιδιαιτερότητα. Να βοηθούν τις πονεμένες ψυχές, τις διψασμένες ψυχές, να βρίσκουν το Θεό, να βρίσκουν μία πορεία η οποία οδηγεί στην χάρη και στην παρουσία του Θεού στη ζωή μας.